κρομίδια από τη μήνα μου. Να έκανα κρομίδια από τη μήνα, μήνα μου. Και όταν τους λέγατε ότι πεινάτε και ότι θέλετε κάτι να φάτε. Αυτά έχουμε, δεν έχουμε άλλο, δεν έχουμε άλλο, αυτά είναι λέει. Αυτά είναι, δεν έχουμε άλλο. Μαρτυρίες που σοκάρουν, περιγραφές γροθιά στο στομάχι. Ο κύριος Χρήστος Δερμιτζάκης από το Βατόλακο Χανίων κατάφερε να επιβιώσει από το κολαστήριο, όπως ο ίδιος λέει, για τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στα Νεροκούρου, όπου φιλοξενήθηκε για 3 μήνες. Ξύλο, ξύλο, μου χτυπούσανε αλίμητα. Πώς σας χτυπούσαν? Κόλους. Οι οδυνηρές μνήμες φέρνουν δάκρυα θλίψης και οργής για τα βασανιστήρια, την κακομεταχείριση, τον υποσιτισμό, τις άθλιες συνθήκες υγιεινής. Ελένη, έλα, γιατί πάρε τηλέφωνο, γιατί ελερώθηκα και δεν έρχονται να με εξελερώσουν. Και της έπαιρνα τηλέφωνο και τον λέω, παιδιά, είμαι χειρισμένη και δεν μπορώ να έρθω να τον έρθω. Καθαρίζετε, Αντώνη. Πάει αυτό. Σε κάπως γέρο, πάλι σε το βράδυ πάλι, συνέχεια με παίρνει τηλέφωνο. Μου λέει, Ελένη, έλα, λέει, γιατί με δέσανε. Πού? Με δέσανε, λέει, στο καρότσι. Λέει, γιατί? Λέω, τώρα θα δεις. Της πήρα τηλέφωνο και τον λέω, αν δεν τον ελύσετε αυτό, γιατί του λοδέσετε τον άντρα μου? Δίπλα στο ειδίστοδο είναι καλός και με δέλανε, για να μην κουνιέμαι. Του λέω, θα σε πάρω, θα κάνω εγχείρηση, θα σε πάρω. Και με έπαιρνε, ήρθα εγώ εδώ γιατί δεν μπορούσα να είμαι στα παιδιά μου, και με έπαιρνε τηλέφωνο και μου λέει, Ελένη, βοήθεια, χάνομαι. Λιώνω. Λιώνω. Δεν μπορώ του να σε πάρω. Στα 76 του χρόνια, όσα βίωσε το εφιαλτικό εκείνο τρίμηνο, θα τον ακολουθούν για το υπόλοιπο της ζωής του. Στίβα υπηρετέτες του, το υπηρεγούμενο ασθενό, είναι ολόγρες, δεν είναι παιδιά με αυτές μισθό. Βρεγμένες πετσέτες σας σκούπιζαν? Ναι, βρεγμένες. Βρεγμένες. Δεν είναι παιδιά με αυτές μισθό. Ας αρέσει, το παραπαράσου στην διευθύνουσα. Μετά που πήγα, ήρθα από το Ηράκλειο και δεν έκανα χείριση, λέω του γιού μου, έλα παιδί μου να πάω να δω τον πατέρα σου. Τον είδα. Σε άσχημη κατάσταση. Πώς ήταν όταν πήγατε? Χάλια. Ο κύριος Χρήστος ήταν 90 κιλά όταν μπήκε στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Όταν επέστρεψε στο σπίτι του, με μόλυνση από τις ακαθαρσίες, είχε μείνει 50 κιλά. Μπαίνανε μέσα με ένα γουβά λεκάνη, μια κοπελιά, δεν ξέρω. Και κρατούσε μια πετσέτα εδώ, έτσι. Και πήγαινε σε μια. Και έτσι έκανε ένα νόημα, τη σκούπιζε. Πήγαινε στον άλλο την ίδια πετσέτα. Οι φωνές των ηλικιωμένων αντιχούν ακόμη στα αυτιά του ζευγαριού. Οι δε θάνατοι ήταν τόσο συχνοί όσο και ακατανόητοι. Όταν κατεβαίναμε στο υπόγειο πάνω για μπάνιο, έρθαμε στα φέρετρα. Τα φέρετρα δικάσε στη σειρά, στο υπόγειο. Και σκληρίζανε οι γυναίκες, φωνάζανε οι γυναίκες. Φωνάζανε, βοήθεια, βοήθεια, γιέ μου, παιδί μου. Άνθρωποι ρητηδιασμένοι και αδύναμοι, πλην όμως αξιοπρεπείς, πήγαν ελπίζοντας πως θα τύχουν της φροντίδας που τους πρέπει. Πολλοί έσβησαν αβοήθητοι και οι πιο τυχεροί απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Τι γανάτανε να φέρουν φαΐ. Παιδιά, ένα μπολάκι, συγγνώμη που καλέσει, ένα μπολάκι τόσο μικρούλικο που ταΐζε τα γατάκια. Του λέω, από το λέω, το φαΐ του λέει, θα φάει, θα τρώνε οι άνθρωποι. Λέει, ναι, δεν έχουμε λέει άλλο. Και ήταν παιδιά φατσί, όπως είπε ο άντρας μου, ναι, και μισό αυγό. Λέω, πού ήταν άλλο αυγό? Λέω, το δώσω, λέει, τους αλουνούς. Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες για τον ιδιωτικό οίκο ευγυρίας δεν έχουν τέλος. Ούτε το γάτι, ούτε το σκύλο δεν κρατούσε να αποδέξει τον... Πήγαινε κάτω, πήγαινε κάτω, πήγαινε κάτω. Οι νοσοκόμες. Οι νοσοκόμες. Εκεί μέσα είναι κολαστήριο, δεν είναι... Κολαστήριο, δεν είναι ίδρυμα,
κολαστήριο. Περιγραφές αν αυτές περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για το ιδιωτικό γυροκομείο με τους τουλάχιστον 30 ύποπτους θανάτους, τους 300 καταγεγραμμένους την τελευταία εξαετία. Για μια μονάδα πληγή για την κοινωνία και την ανθρώπινη υπόσταση που συνέχιζε να λειτουργεί με την ευλογία της πολιτείας.